Καλά, Γιάννη μου. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Μα περίμενε 2,5 χρόνια, κύριε Καραγιάννη μου, να έρθει, αλλά ήρθε. Πραγματικά, δεν αισθάνθηκα πιο αδύναμη και ευάλωτη στη ζωή μου ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι ο Κένταυρος ή ο Μινόταυρος ή όλα τα κέρατα μαζεμένα, πάντως ήταν ένας... Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν το περνά ο κόσμος έτσι, αν αυτές οι παραλλαγές που έχουμε, η ΒΑ4, ΒΑ5, σου δίνουν τόσο συμπτώματα αρκετά βαριά. Είναι αποδεδειγμένο ότι πράγματι προκαλούν πιο βαριά συμπτώματα, τα οποία ταλαιπωρούν κάποια συγκεκριμένα άτομα και όχι όλους. Κάποιοι το παίρνουν πολύ πολύ ελαφρά, όντως. Κάποιοι πολύ έντονα. Κάποιοι πολύ έντονα. Επομένως, δεν μπορείς να ξέρεις ποιον θα χτυπήσει ιδιαίτερα βαριά μια από τις δύο υποπαραλλαγές και φυσικά ακόμα για την ΒΑ2 .75 δεν γνωρίζουμε πολλά, διότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα τα οποία έχουν ανιχνευθεί είναι περιορισμένα σε κάποιες χώρες. Φυσικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει ήδη εισαχθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που σημαίνει ότι η διασπορά λόγω της τουριστικής περίοδου αυτή τη στιγμή θα είναι αρκετά σημαντική. Η ΒΑ275 είναι ο Κένταυρος που λέμε? Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει λόγος που τον ονομάσαμε Κένταυρο? Λόγω της υπερβολικής, του υπερβολικού αριθμού μεταλλάξεων που έχει πάρει. Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι και από τα μέτρα, από τις εισηγήσεις που πήρατε προχθές και από τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα έχουμε αυστηροποίηση μέτρων. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, γίνονται κάποιες σκέψεις, για παράδειγμα, στις σχολικές αίθουσες να υπάρχει ένα σύστημα εξαερισμού, σωστού εξαερισμού. Θα συμβουλευτούν και εσάς, κύριε Καραγιάννη μου, γι' αυτό ποιοι θα κάνουν αυτή τη σύσκεψη για να δούμε, γιατί έρχεται φθινόπωρο δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να λέμε, το φθινόπωρο ελπίζω να μην τα λέμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα λέμε. Δεν ήμουν παρόν την περασμένη Τετάρτη λόγω απουσίας στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο έθιξα και μαζί σας προκαιρού. Δηλαδή, ναι, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για το φθινόπωρο και κυρίως στα σχολεία, τα οποία δεν πρέπει να στοχοποιηθούν ξανά λόγω εξάρσεως της πανδημίας. Είναι εδώ και 3 χρόνια που τονίζουμε τη σημασία του σωστού κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους, ούτως ώστε να αποτραπεί η μετάδοση του ιού, διότι γνωρίζουμε ότι εκτός από τα μικροσταγονίδια, σε εσωτερικούς χώρους η μετάδοση είναι και αερομεταφερόμενη. Σίγουρα. Και ο ιός παραμένει σε αυτούς τους χώρους. Επί μακρόν, δεν είναι σαν να είσαι στον εξωτερικό χώρο όπου τα ρεύματα του αέρα θα το μεταφέρουν μακριά και θα διαλυθεί στην ατμόσφαιρα τρόπον την για κατά πολύ. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να τονίσουμε επανειλημμένα και τώρα, και το λέμε και το ξαναλέμε, διότι αρκετές από τις σειρώες πλέον είναι και σε εργασιακούς χώρους, να μην κλείνουμε και τις κλειδαρότρυπες για να είμαστε σε έναν πιο ευχάριστο περιβάλλον. Ας αφήνουμε και έναν παράθυρο ανοιχτό να υπάρχει αλλαγή του αέρα, εάν το κλιματιστικό μας δεν πληρεί τους κανονισμούς. Τώρα, όταν μιλάμε για μηχανές, εγκατάσταση μηχανών εξαερισμού, μιλάμε για τις μηχανές οι οποίες είναι και για οικιακή χρήση, ενώ είναι αυτές που καθαρίζουν ουσιαστικά τον αέρα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα είναι να τοποθετηθούν έτσι, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δεν ξέρω αν έχουμε και τον χρόνο να βάλουμε σε όλες τις σχολικές αίθουσες από μία μηχανή, δεν είναι, για να είμαστε ρεαλιστές. Φυσικά. Εκείνο που χρειάζεται, και νομίζω αυτόν έγινε συζήτηση επ' αυτού και στο παρελθόν και για το χειμώνα, όταν κάνει κρύο. Δηλαδή, τα κλιματιστικά μπορεί να είναι κρύο αέρα το καλοκαίρι,
και θερμού αέρα τον χειμώνα και να είναι κεντρικός κλιματισμός, ούτως ώστε ο αέρας να περνά και από φίλτρα και να φιλτράρονται και να κατακρατούνται οτιδήποτε παθογόνα. Φυσικά αυτό να απαιτεί τεράστια έξοδα και να πρόκειται στην κυβέρνηση να είναι έτοιμη να διαθετημένη, κάνει ναι. αυτά. Ναι. Πάντως, επειδή μας πάει και μας πάει, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι περάσαμε σε ενδημία, αντιπανδημία. Δεν ξέρω αν φτάσαμε εκεί. Όχι, ε. Όχι, δεν μιλάμε ακόμα για ενδημία καθόλου και αυτό το τονίζω κατά κόρον των τελευταίων καιρών όταν ρωτηθώ. Εξακολουθούμε να είμαστε σε πανδημικά κύματα συνέχεια, διότι ο ιός δεν πηγαίνει στο μηδέν για να ξαναεμφανιστεί 2-3 μήνες αργότερα. Είναι συνεχόμενες οι μολύνσεις και αυτόν διότι ο ιός είναι ανάμεσα μας συνέχεια, βρίσκει πεδίο για να εξαπλωθεί λόγω αυτών των μεταλλάξεων, το οποίο του επιτρέπουν να διαφεύγει μερικώς της ανοσίας και με αυτόν τον τρόπο επιμολύνει ακόμα και άτομα που νόσησαν στο παρελθόν. Μάλιστα. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν όντως υποπαραλλαγές, έχουμε μια συνεχόμενη κατάσταση, εκεί που θέλω να επικεντρωθούμε λίγο είναι, ωραία, τη μάσκα μας να τη φοράμε. Έτσι, λοιπόν, την απόσταση όσο μπορούμε να την κρατάμε. Άλλα πράγματα. Η αντισηψία των χεριών είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι το οποίο πολλοί έχουν ξεχάσει. Σημαντικό επίσης είναι εκείνοι οι οποίοι είναι επαφές να έχουν την έγνοια και να μην κοντεύουν σε άλλους μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι αρνητικοί. Και εκείνοι που είναι θετικοί να μην κυκλοφορούν. Ναι. Αυτό είναι βασικότατο και αν είναι θετικοί στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, να μένουν στο δωμάτιο τους όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Ναι, να μου λέτε, να μην... σε ένα δωμάτιο πόσες μέρες. Εν τω μεταξύ, να σας ρωτήσω κάτι, με αυτά με τα τεστ που βγαίνει συνέχεια θετικός για ένα μήνα για παράδειγμα, τι γίνεται, πότε σταματάς να μεταδίδεις ας πούμε, ή πάλι εξαρτάται Κοιτάξτε. Από τον καθένα. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι με τις παρούσες υποπαραλλαγές η θετικότητα και η πιθανότητα μετάδοσης είναι 1 με 2 μέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και 3 με 5 μέρες μετά. Δηλαδή, τις 7 μέρες που θέσαμε ως το maximum της καραντίνας, καλύπτει κάποιον. Ξέρω ότι κάποιοι βγαίνουν θετικοί και μετά, αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι υπολειμματικός ιός, δεν μπορείς να μεταδώσεις. Και αυτό απεδείχθηκε κατά κόρον και από το πρώτο κύμα που είχαμε, που δυστυχώς, επειδή δεν ξέραμε τότε, κρατήσαμε κάποια άτομα σχεδόν μέχρι 2 μήνες σε περιορισμό. Ναι, καλέ. Διότι έβγαινα συνέχεια θετική. Και ξαναξεκινούσε από την αρχή κιόλας. Παλιά, επειδή δηλωνόσουν, ενώ τώρα με τα self-test, ας πούμε, θα κάνεις το τεστ σου. Σίγουρα, όταν είσαι θετικός, πρέπει να περιοριστείς. Άστετα που δεν τα κάνουν όλοι. Λέμε για τους ευσυνείδητους ανθρώπους που ακολουθούν τα πρωτόκολλα, τέλος πάντων. Αλλά και πάλι, όταν πήγαινες να ξανακάνεις το τεστ της αποδέσμευσης, εάν είσαι θετικός, πάλι μετρούσες από την αρχή τις μέρες σου. Ενώ αυτό τώρα έχει αλλάξει κάπου. Έχει αλλάξει, ε? Ναι, έχει αλλάξει. Ναι, φυσικά. Τώρα, εάν περάσουν οι 7 μέρες, κάποιος μπορεί να αποδεσμευτεί αυτόματα χωρίς να κάνει το τεστ. Ναι. Κάποιοι κάνουν το τεστ για να βεβαιωθούν. Αυτό δείχνει υπευθυνότητα. Και εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις συστήνω στα άτομα αυτά να βγουν, να κυκλοφορήσουν, αλλά να κρατούν αποστάσεις και ή δυνατόν τόπους όπου παρευρίσκονται και άλλοι να φορούν μια μάσκα για ακόμα 2-3 μέρες. Μάλιστα. Μέχρι την 10η-11η μέρα. Και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι κάποια πράγματα θα σας αφήσει ο ιός ενδεχομένως και μετά. Γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ. Αυτός ο βήχας. Αυτό πολύ σωστό. Και πρέπει, εν μεταξύ, επειδή όντως ακόμη υπάρχει ο βήχας, υπάρχει ο πόνος στο στήθος, είναι καλό να κάνουμε και κάποιες εξετάσεις μετά, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγιάννη μου? Πολύ σωστά, και πρέπει να πω ότι και να τονίσω και να προειδοποιήσω ότι οι συχνές επαναλημώξεις με τον ιό, στο τέλος κάτι θα μας αφήσουν.
κάθε φορά κάτι θα μας αφήσουν. Να μην εφησυχάζει ο κόσμος και να λέει «Α, νόσησα στο παρελθόν, θα το περάσω πιο ήπια». Αυτόν δεν μπορεί να το κάνει καραντή κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ερχόμενη εβδομάδα θα πάω να εξετάσω εγώ να δω τι μου άφησε ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ. Και πραγματικά εύχομαι σε όλο τον κόσμο να το περνά τουλάχιστον με τα λιγότερα συμπτώματα. Γιατί όταν σε πιάσει, είναι πολύ δύσκολο. Αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι όπως το βίωσα εγώ, κύριε Καραγιάννη. Οπότε να είμαστε και προετοιμασμένοι, αλλά συμβουλές γιατρών. Δηλαδή ο προσωπικός μας γιατρός να τον έχουμε ενήμερο. Ναι. Σε κάποιους ο Βήχας πράγματι επιμένει για 2-3 εβδομάδες, ίσως και 4 εβδομάδες, αλλά ευτυχώς το τέλος περνά. Να περάσει, εντάξει. Να βήξω άφοβα δηλαδή τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη μου. Σας ευχαριστώ και αυτήν την τηλεοπτική σεζόν που μας ενημερώνατε. Ήσασταν πάντα πρόθυμος να μας χαρίσετε από τον χρόνο σας. Ξέρω ότι ασχολείστε με 1000 πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Σας ευχήθηκα και πέρσι, ελπίζω να μην τα λέμε και τόσο συχνά, όμως νομίζω θα τα λέμε. Σας εκτιμώ και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλήθεια, από καρδιάς. Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Να είστε καλά.